Αυτές οι αιμονές που έχουμε τους ανθρώπους και τα περιβάλλοντα που ζουν και μοχθούν και αγαπούν και μισούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν προχωρήσει στον τρόπο που κάνω τέχνη. Είτε με το να βγαίνω έξω στους δρόμους, να περπατάω, να φωτογραφίζω τη ζωή με μια ελπίδα να πιάσω τον παλμό της, είτε απλά να φουγκράζω και να προσπαθώ μετά να σκηνοθετήσω κάποια project που είναι σε conceptual έτσι, βάση με νεολογικούς άξονες και να φτιάχνω εικόνες από το μηδέν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Με ενδιαφέρει να φτιάχνω εικόνες, αυτό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλω να φτιάχνω εικόνες διαρκώς. Και έτσι και μπορώ και τις εκθέτω ώστε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, ένα αντάμωμα, αν θέλεις. Τότε μάλλον δηλώνω ευτυχής σε επίπεδο, ας πούμε, εικαστικό ή καλλιτεχνικό ή όπως θέλεις πες το. Γιατί, αν μη τι άλλο, το κομμάτι της τέχνης περιέχει βαθιά το θέμα της επικοινωνίας. Νομίζω ότι ναι, μπορεί να κατακτήσεις κάποια πράγματα, τεχνικές ή οτιδήποτε, να μάθεις. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο να εξελιχθείς, δηλαδή να βρεις νέους δρόμους. Αυτό νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν σταματάει. Δεν σταματάει καθόλου. Όσο δεν μεγαλώνεις, ένας άνθρωπος μεγαλώνει και του αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή η μάθηση, και έχει και ένα μεράκι σε σχέση με αυτό που κάνει, νομίζω ότι θα συνεχίσει να μαθαίνει, να εξελίσσεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρίσκει περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον εαυτό του, έτσι ώστε μπορεί να τα δώσει προς τα έξω. Τώρα, αν αυτό μπορεί και μετουσιωθεί σε ένα έργο τέχνης και στηθεί σε ένα τοίχο και κάποιος το δει και του γεννηθούν κάποια συναισθήματα, αυτό είναι μια επιτυχία. Έχω το μοναχικό, έχω το ότι θέλω να είμαι στο εργαστήριο ώρες μόνος, να σκέπτομαι, να δουλεύω, να σχεδιάζω, να οργανώνω. Οπότε στην καραντίνα είχα χρόνο. Είχα χρόνο να κάνω πράγματα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Μπαινοβγαίνω στα φωτογραφικά στούντιο για πάνω από 20 χρόνια. Είναι μια δεύτερη φύση για μένα, ένας ελεύθερος κόσμος. Νιώθω πολύ οικία. Νιώθω ότι μπορώ να δημιουργήσω εκεί μέσα. Οι μόνοι περιορισμοί που μπαίνουν είναι οι περιορισμοί του μέσου. Δουλεύω ως φωτογράφος και βιντεογράφος, ας πούμε. Αλλά είμαι εικαστικός, δηλαδή ζω σαν εικαστικός. Ασχολούμαι όλη τη μέρα με αυτό το πράγμα. Με τις εικόνες, με τη μουσική, με την κίνηση. Αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο. Ανέκαθεν με έλκυε, έτσι. Η ζωή της πόλης, οι άνθρωποι της, οι καταστάσεις της, οι μικροκοινωνίες, ας πούμε, που υπάρχουν από ένα στενό σε μια γειτονιά. Οπότε, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της φωτογραφίας, καταγράφω, παρατηρώ, γίνομαι ένα, προσπαθώ να βρω κάπου εμένα, ίσως. Ίσως και κάπου εσένα, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα δωμάτιο, ένα γραφείο στο σπίτι μου που λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο για να μπορώ να κάνω πράγματα ό,τι ώρα και να είναι και να μην χρειάζεται να φύγω από το σπίτι να πάω στο εργαστήρι.
Νομίζω είμαι από τους τυχερούς. Δηλαδή το να δουλεύεις, να βιοπορίζεσαι από κάτι που αγαπάς και σου αρέσει τόσο, που βέβαια έχει το δημιουργικό κομμάτι μέσα του, αλλά πρωτίστως σου αρέσει, σε γεμίζει. Αυτό είναι τύχη, είναι μια ευλογία, ας πούμε. Δεν σημαίνει κάθε μέρα σε όλους τους ανθρώπους. Οφείλεις να το αγαπήσεις και να του δώσεις τη σημασία που του αξίζει.